Κυρίες και κύριοι, μπορεί αντικείμενο της παρούσης συμφωνίας να είναι μια τυπική επικύρωση προξενικών προνομίων και ασυλιών, βασιζόμενη στη Σύμβαση της Βιέννης. Όμως έχει μια ιδιαιτερότητα. Και αυτή δεν είναι άλλη από το ότι αφορά τις προξενικές διευκολύνσεις και ασυλίες που θα παρέχει η Ελλάδα προς τη ΣΥΠΑ και τους υπηκόους της που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι προβλέψεις της Σύμβασης της Βιέννης αγκαλιάζουν όχι απλά επισκέπτες, τουρίστες, εργαζόμενους, φοιτητές ή και διπλωματικό προσωπικό. Βάζει κάτω από την ομπρέλα της τη Σάρα και τη Μάρα, που λέει ο λαός μας. Αυτούς που θα έρθουν στη χώρα μας σε ενισχυμένους μάλιστα αριθμούς, σύμφωνα με την εγκληματική για το λαό μας συμφωνία επέκτασης των βάσεων, αυτή που η κυβέρνηση έχει καταθέσει σήμερα για κύρωση. Τα πλεονεκτήματα λοιπόν αυτής της συμφωνίας συμπεριλαμβάνουν και αυτούς που στην πράξη θα κληθούν να υλοποιήσουν τη στρατιωτική βία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε αγαστή συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, και δεν μας παραπλανούν οι δήθεν διαφοροποιήσεις τους, γιατί είναι δήθεν, πέρα από την παραχώρηση γης, αέρα και θάλασσα, τους απαλλάσσει επιπλέον και από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους. Για παράδειγμα, μια βόλτα στα Χανιά, το Ηράκλειο, τη Ρόδο, τη Λάρισα, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σύρο και όπου αλλού δένουν τα αμερικάνικα πλοία, αρκεί για να αντιληφθεί κάποιος ότι όταν αποβιβάζονται τα πληρώματά τους, που είναι εκατοντάδες, οι ντόπιοι κλείνονται στα σπίτια τους. Οι καλλιεργημένοι από τα αμερικανικά κυβερνητικά επιτελεία και υπηρεσίες. Αίσθηση ανωτερότητας και τιμωρησίας στο στρατιωτικό τους προσωπικό, αλλά και η εκπαίδευσή τους για την τυφλή εκτέλεση της ληστρικής αποστολής τους όπου γης, τους κάνει ασίδωτους. Και προφανώς ο λαός αυτών των περιοχών δεν εξαπατάται από τα μαρκετίστικα τερτύπια τους με τα ναυτάκια του στόλου να καθαρίζουν παρκάκια. Όσο για το πιθανό αντεπιχείρημα της αμοιβαιότητας, νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται απάντηση για την αντιστοίχηση της ελληνικής παρουσίας της ΥΠΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θεωρώντας ότι αυτή η συμφωνία είναι ένα επιπλέον εργαλείο εξυπηρέτηση της πολιτικής παραχώρησης διευκολύνσεων για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην περιοχή μας, την καταψηφίζει. Ευχαριστώ.